Ουράνιον εφήμιον εγκυτελείτε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 Αυγούστου 2023 ο αρχιερατικός εσπερινός του Αγίου Φανουρίου στο εξοκλήσι του Αγίου Νεκταρίου στην περιοχή της χώρας της Σιάτιστα. Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης κ. Αθανασίου. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανηγυρήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Θεότο και Παρθένε και right.
Αγαθό, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ο Άγιος Φανούριος ο Θαυματουργός και ο νεοφανής αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, το οποίο τη μνήμη τελούμε σήμερα και για τον οποίο φτιάξαμε αυτά τα υπέροχα γλυκίσματα, να δίδει σε όλους μας ό,τι προσευχήθηκε η καρδιά μας κατά τη διάρκεια αυτού του εσπερινού, όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη για τη σωτηρία της ψυχής μας και το καλό της οικογενείας μας και του τόπου μας και της πατρίδας μας και του κόσμου μας, να δίδει σε όλους σας το πολύτιμο αγαθό της υγείας, να δίδει σε όλους μας φωτισμό και δύναμη και ενίσχυση στον αγώνα αυτή της ζωής. Και ο αγώνας αυτής της ζωής δεν είναι απλά το κυνήγι της επιβίωσης, του χρήματος ή της καλοπέρασης. Ο αγώνας αυτής της ζωής είναι να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη, είναι να είμαστε άνθρωποι καλοί και χρήσιμοι, άγιοι, γεμάτοι Πνεύμα Θεού, με σκοπό μοναδικό της ζωής μας να κερδίσουμε τον ουρανό και τα αιώνια αγαθά που ο Θεός περιμένει να μας τα χαρίσει. Αυτό εύχομαι σε όλους σας με τις ευχές και τις πρεσβείες του Αγίου Φανουρίου. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Υπομονή. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Παπα-Νικολάου και την κύρια Ελένη Παπα-Νικολάου που κάθε χρόνο είναι κοντά στο σύλλογο εκεί, βοηθάνε και προσφέρουν όλο αυτό το κέτερι που γίνεται, και όλους εσάς τους δωρητές οι οποίοι έχετε δώσει τόσα χρήματα προκειμένου και να γεωγραφηθεί η εκκλησία αλλά και να ολοκληρωθεί με τα καλύματα που έχουν αγορευτεί τώρα προσφάτως. Να είστε όλοι καλά και βοήθειά σας. Thank you.